Αυτή είναι μια από τις πολλές κουζίνες όπου μαγειρεύονται γεύματα για τους μοναχούς. Δεν υπάρχουν σύγχρονες ανέσεις εδώ. Σημείωσε δε ότι ουδαίο κόστος του Αβραάμ σημαίνει το τέλειον της Θείας Δόξης. Τα κοινοβιακά γεύματα σαν κι αυτό είναι ιεροτελεστία. Η λατρεία συνεχίζεται. Είτε είσαι μοναχός, προσκυνητής ή απλός επισκέπτης. Η φιλοξενία ήταν πάντα ζωτικό τμήμα της μοναστικής ζωής. Λένε ότι ο φιλοξενούμενος πρέπει να γίνει δεκτός σαν να ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Οι μοναχοί θεωρούν την υποδοχή του ξένου όχι σαν αναπόφευκτο καθήκον, όχι σαν ενόχληση. Τη θεωρούν προνόμιο. Στην εποχή μας όμως, που τα ταξίδια έχουν γίνει τόσο εύκολα, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Τα μοναστήρια είναι διατεθειμένα να δεχτούν προσκυνητές, αλλά και τουρίστες. Μια από τις πιο πολύτιμες ιδιότητες του Αγίου Όρους είναι η σιωπή του, η ηρεμία του. Οι πολλοί επισκέπτες θα το καταστρέψουν. Και έτσι σήμερα, όσο κι αν είναι δυσάρεστο, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε περιορισμούς στο ποιος γίνεται δεκτός στο Άγιο Όρος. Πάρα πολύ λίγα μέρη έχουν απομείνει στη Δυτική Ευρώπη όπου μπορεί κανείς να βρει την αληθινή σιωπή. Ένα από αυτά είναι το Άγιον Όρος και πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο δώρο. Οι περισσότεροι ψαράδες πιάνουν ψάρια για τον εαυτό τους ή για τους άλλους. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτό το γεμάτο καλοσύνη αθωνίτη μοναχό. Ψαρεύει για τις γάτες του, τη συντροφιά του. Το Άγιον Όρος είναι ένα παράδοξο. Μερικοί μάλιστα θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν αναχρονιστικό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Και ένας από τους πιο σημαντικούς, ότι είναι απρόσιτο. Παρόλο που πολλά μονοπάτια οδηγούν στα μοναστήρια, υπάρχει μόνο ένα σημείο εισόδου. Με καίκι στη Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Αυτό το μικρό καίκι δεν φέρνει μόνο προμήθειες, αλλά φέρνει και όλους όσους θέλουν να επισκεφτούν το Άγιον Όρος. Είναι ένα ταξίδι σε μια άλλη εποχή. Ένα ταξίδι για το οποίο ξεκινούν μονάχα άντρες. Η είσοδος των γυναικών στο Άγιο Όρος έχει απαγορευτεί από την εποχή της ίδρυσής του. Ο λόγος είναι απλός. Οι μοναχοί έχουν επιλέξει την αγαμία και είναι προτιμότερο για αυτούς να μην συναντάνε γυναίκες.
το Άγιο Όρος όμως δεν έχουν αποκλειστεί μονάχα οι γυναίκες, αλλά και τα θηλυκά ζώα, τουλάχιστον τα κατοικίδια, όπως οι αγελάδες και οι προβατίνες. Η αιτία είναι διαφορετική. Στην Ορθόδοξη παράδοση, η κύρια εργασία των μοναχών είναι η καλλιέργεια λαχανικών για δική τους χρήση. Η ενασχόληση με τη ζωοτροφία θα παρενοχλούσε μια ζωή αφιερωμένη στην προσευχή και στη σιωπή. Πρέπει να φροντίζεις τα ζώα, ακόμα κι αν είναι μεγάλη γιορτή και θέλεις να πας στην εκκλησία. Όσοι επισκέπτονται το Άγιον Όρος, πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο από την Δάφνη στις Καριές, το διοικητικό κέντρο της Χερσονήσου. Εδώ θα σας πούνε αν και πόσο καιρό μπορείτε να μείνετε. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο μοναστήρι χωρίς άδεια εισόδου. Οι περιορισμοί για μοναχούς και γνήσιους προσκυνητές είναι ελάχιστοι. Αλλά γίνεται προσεκτικός έλεγχος στους τουρίστες. Το περισσότερο που μπορεί να περιμένει ένας τυχαίος επισκέπτης είναι μια τριήμερη άδεια. Το αυτοδιοικούμενο τμήμα του Άθο, με έδρα τις Καριές, διοικείται από αντιπροσώπους των 20 ιερών μονών. Μια φορά το χρόνο συνέρχονται για να εκλέξουν την επιστασία 4 μοναχούς, που ο ένας είναι ο πρώτος. Κάθε μέλος παίρνει το 1/4 της μεγάλης σφραγίδας του όρους, που με αυτήν επικυρώνονται όλες οι αποφάσεις. Ως ιεράν παρακαταθήκη. Λέγεται ότι κάποτε ζούσαν στο Άγιον Όρος τουλάχιστον 20.000 μοναχοί. Συγκεκριμένα στοιχεία όμως υπάρχουν μόνο από τις αρχές του αιώνα. Όταν ήρθε στο 910, ευρίσκεται εν διακμή του και ποιοτικός και αριθμητικός. Το 1908 που έγινε η απογραφή του Άγιου Όρους, οι καλόγεροι αγιορείτες ήσαν 8.000. Εκ των οποίων οι 4.000 ήσαν Έλληνες και 4 ήσαν οι αλλοδαποί. Εκ δε των αλλοδαπών οι 3.500 ήταν Ρώσοι και 500 ήταν οι άλλοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι. Ρώσοι μοναχοί έρχονταν στον Άθο από τον 11ο αιώνα. Σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστοι. Αυτό είναι το Ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Η κλειδί αυτής της εκκλησίας, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν μαρτυρά μόνο τη γενναιοδορία των ευσεβών Ρώσων ηγεμόνων, αλλά και την ευλάβεια και τις δωρεές των απλών χριστιανών. Όπως βλέπετε, ήταν η τράπεζα που τρώγανε κάπου 1000 καλόγεροι. Ο ηγούμενος και το ηγούμενο Σεμίλιο καθόταν εδώ σε αυτή την πρώτη τράπεζα μετά τη λειτουργία που γινόταν και είχαν 50 παπάδες, άλλοι 50 διάκοι και ερχόντουσαν εν πομπή σαν λιτανία, χτυπούσαν 25 καμπάνες και ερχόντουσαν και ταξιοποιούνταν και τρώγανε. Τα πανηγύρια, τα γιορτάς μεγάλες, δεν έφτανε ο χώρος αυτός που έχει άλλα διαμερίσματα, αλλά απ' έξω στη γη στρώναν σανίδια μέχρι κάτω, όπως βλέπετε, μέχρι την παρακλήση και κάτω, και τρώγανε έξω ο κόσμος. Και όταν φεύγαν, οι φτωχοί, εάν ήταν παπάς ή διάκος, του δίναν τίποτα ιερά στην πόρτα. Εάν ήταν φτωχός και κοσμικός, του δίναν τίποτα χρηματάκια να οικονομηθεί κι αυτός τη ρούχα. Εάν ήθελαν όμως οι ασκητές, όπως είχαν πολλούς ερημίτες, πηγαίναν στο δοχείο και ζητήσαν ελεημοσύνη. Και δεν λέγανε δώσ' μου λίγο χαβιάρι που ερχόντουσαν με τα βαρέλια,
αλλά με το φτιάρι το μεγάλο, 2-3 σοκάδες όσο χώρα για το φτιάρι, πάρε λεημοσύνη. Ήταν ελεήμονας πόλη.